Γεια σας παιδιά, βρισκόμαστε στην καλύτερη περίοδο της άνοιξης. Τώρα αυτή τη στιγμή τα μελίσια μας βρίσκονται στο απόγειό τους. Η γένα που υπάρχει μέσα στα μελίσια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή υπάρχουν μελίσια τα οποία έχουν 15 και 16 γόνους. Ο στόχος μας όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο που σας έδειχνα όλους τους χειρισμούς ήταν να φτιάξουμε τα δυνατότερα μελίσια, ούτως ώστε να έχουμε παραγωγή μελιού. Τώρα εδώ θέλω να σας δείξω σήμερα ένα μελίσι το οποίο είναι κοσάρι. Το έχω εντοπίσει γιατί πρέπει να του δώσω τρίτο πάτωμα. Αν το δούμε εκ των έσω, κάποιος μελισσοκόμος θα πει: μα πώς θα δώσεις ένα πάτωμα τρίτο στο μελίσι εφόσον αυτό δεν έχει καλύψει τέλεια όλα τα πλαίσια στο δεύτερο πάτωμα. Αλλά ο λόγος που εγώ θέλω να του δώσω και άλλο πάτωμα στο επάνω μέρος είναι για να κάνω πρόληψη κατά της μινουργίας. Θέλω λοιπόν να το επιθεωρήσουμε μαζί το συγκεκριμένο μελίσι και να δούμε αν όντως χρειάζεται τρίτο πάτωμα ή θα κάνουμε κάποιον άλλο χειρισμό. Πάμε να το επιθεωρήσουμε ένα προς ένα τα πλαίσια για να δούμε τι συμβαίνει. Σήμερα παιδιά, ξέχασα να σας πω, έχουμε μια καταπληκτική μέρα. Νομίζω ότι ο καιρός έχει να ανοίξει τόσο πολύ, πάρα πολλές ημέρες. Τα μελίσια έχουν ξετρελαθεί, δεν τα έχω δει πιο χαρούμενα από άλλες μέρες. Δηλαδή σήμερα είναι μια καταπληκτική μέρα λόγω του ήλιου, της ζέστης, η θερμοκρασία ανέβηκε απίστευτα απότομα. Και εδώ βλέπουμε το πρώτο πλαίσιό μας παιδιά, το οποίο είναι μελάκια στο κέντρο και γύρω γύρω κενό. Τα μελάκια αυτά είναι φρέσκα, τα μελίσια δεν έχουν τροφοδοτηθεί. Έχουμε σταματήσει τις τροφοδοσίες, όπως σας έχω πει σε προηγούμενα βιντεάκια. Και ο λόγος που σταματάμε τις τροφοδοσίες είναι ότι τώρα θέλουμε όλο το μέλι που υπάρχει μέσα στο μελίσι να καταναλωθεί και στη συνέχεια να συλλέξουν καινούριο μέλι, ούτως ώστε να κάνουμε τους πρώτους μας τρίγους. Ο στόχος αυτών των μελισιών που είναι στην πορτοκαλιά που σας έχω πει είναι να αναπτυχθούν και όχι να τριγίσουμε μέλι. Γι' αυτό πλέον σταματάμε κάθε τάισμα, ούτως ώστε όταν θα τα μεταφέρουμε στον έλατο να έχουν ήδη μεγαλώσει πάρα πολύ και να μπορούν μόνα τους να ανταπεξέλθουν στην εκτροφή γόνου που είναι πάρα πολύ υψηλή αυτή την περίοδο. Λοιπόν παιδιά, εδώ βλέπουμε τι θαύματα κάνει η πορτοκαλιά. Κοιτάξτε ένα πλαίσιο παιδιά, το οποίο είναι ασφράγιστο, απάκρις άκρη και είναι γεμάτο με μέλι. Είναι απάκρις άκρη γεμάτο με μέλι. Εγώ προσωπικά, επειδή εδώ στο Αγρίνιο η πορτοκαλιά δεν πωλείται εύκολα όπως τα άλλα μέλια, έχω στόχο να μεταφέρω τα μελίσια στον έλατο και να καταναλώσουν εκεί αυτά τα μέλια, ούτως ώστε να συλλέξω ελατόμελο που έχει και την υψηλότερη τιμή και το πουλάω στη λιανική. Αυτό το πλαίσιο είναι 2 κιλά όπως το πιάνω τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο. Το αφήνω λίγο στην άκρη για να επιθεωρήσουμε πιο εύκολα τα υπόλοιπα πλαίσια. Αυτό παιδιά είναι ένα εξαιρετικό μελίσι, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ ωραίες προμήθειες μέσα. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλό σημάδι, βασικά είναι το καλύτερο σημάδι που μπορούμε να δούμε αυτή την περίοδο, ότι έχουμε κάνει σωστή δουλειά, δηλαδή τα μελίσια μας να αρχίσουν να μαζεύουν μόνα τους μέλι και να μην χρειάζονται δική μας βοήθεια. Εδώ βλέπουμε αυτό που περιμέναμε, ωραίο σφραγισμένο γόνο στο κέντρο παιδιά. Εδώ βλέπουμε τον σφραγισμένο μας γόνο και η Βασίλισσα έχει γεννήσει και όλη την περίμετρο γύρω γύρω μέχρι εδώ. Άμα δείτε τα μελάκια μας δείχνουν μέχρι που φτάνει ο γόνος. Έχουμε εδώ μέσα, έχουμε αυγό ημέρας που κοίταξα τώρα στον ήλιο. Το αυγό ημέρας φαίνεται όπως σας δείχνω τώρα στο βίντεο. Αυτό είναι το αυγό που έχει γεννήσει πρόσφατα η Βασίλισσα και έτσι την εντοπίζουμε και πιο εύκολα. Δηλαδή όπου υπάρχουν πολλά αυγά είναι πολύ πιθανό κάπου κοντά να βρίσκεται και η Βασίλισσα. Συνεπώς έχουμε έναν πολύ ωραίο γόνο εδώ πέρα και το μελίσι μας βλέπουμε ότι είχε δύο πλαίσια στην άκρη χωρίς γόνο και εδώ ξεκινάνε οι γόνοι, λογικά φτάνουν μέχρι το τέρμα. Πιθανολογώ. Σήμερα παιδιά έχει πάρα πολύ ζέστη, ήδη έχω ζεσταθεί με αυτά που φοράω. Καμία άλλη μέρα δεν έχω ζεσταθεί τόσο πολύ και αυτό ταυτόχρονα είναι καλό εφόσον τόση ζέστη, είναι ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη στα μελίσια μας. Εδώ βλέπουμε μια κυρίθρα την οποία την έβαλα στο κέντρο την προηγούμενη φορά. Πρέπει να σας το είχα δείξει κιόλας πως την είχα βάλει. Οι κυρίθρες που χρησιμοποιούμε είναι από την Αρκαδική Μελισσοκομεία. Είναι οι καλύτερες κυρίθρες που έχω δοκιμάσει στην αγορά. Για να προμηθευτείτε τις κυρίθρες σας έχω σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Είναι πιστοποιημένες από 100% καθαρό κερί. Και δείτε τι ωραία τις χτίζουν τα μελίσια μας. Τέτοιες κυρίθρες δουλεύω και θα σας δείξω και άλλους χειρισμούς πώς προσθέτω κυρίθρες με άχτιστα πλαίσια. Εδώ το μελίσι δεν το γέννησε ακόμα, παρότι το έβαλα στο κέντρο. Το γεγονός ότι δεν το γέννησε δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καλή Βασίλισσα.
αλλά ότι επέλεξε να γεννήσει στα υπόλοιπα πλαίσια, τα οποία είναι και αρκετά μάλιστα. Σκεφτείτε ότι μπορεί η Βασίλισσα, εκτός από αυτούς τους γόνους, όχι μπορεί, είναι σίγουρο πως και στο κάτω μέρος, που εμείς δεν θα το κοιτάξουμε σήμερα, έχει και εκεί γόνο. Μπορεί να είναι σφραγισμένος όλος, δηλαδή να μην έχει ανοιχτό γόνο στο κάτω μέρος, αλλά το γεγονός ότι έχει πάνω και κάτω γόνο είναι ένα σημάδι το οποίο μπορούμε εμείς να βάλουμε το τρίτο μας πάτωμα. Εδώ βλέπουμε την ίδια χαρακτηριστική εικόνα, δηλαδή γόνο στο κέντρο και μελάκια γύρω-γύρω, και βλέπουμε κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει όταν το βλέπω. Τα μελάκια που ήταν γύρω-γύρω, το μελίσι τα πήρε και στη θέση τους, δηλαδή στα μελάκια που είχαμε στις άκρες, μπήκε φρέσκος γόνος, δηλαδή η Βασίλισσα το γέννησε και επεκτείνει με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί τα πλαίσια και τον γόνο της. Πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο, νομίζω ότι μου αρέσει αυτό το μελίσι. Χαίρομαι που το επιθεωρώ αυτή τη στιγμή μαζί σας και βλέπουμε την ανάπτυξή του, που είναι, δεν είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μελίσι αυτό, παιδιά, αλλά είναι ένα μελίσι το οποίο μου αρέσει πολύ λόγω της ανάπτυξής του, και δεν έχουμε και τάση για σμινουργία, όπου όπως σας έχω πει, όταν βλέπουμε πολύ αυγό ημέρας και πολλούς γόνους, η Βασίλισσα δεν έχει σκοπό να σμινουργήσει. Συνήθως όταν η Βασίλισσα έχει σκοπό να σμινουργήσει, αρχίζουμε να βλέπουμε τις κυρίθρες να μην έχουν γεννηθεί όλες, να έχουν μείνει κενά δηλαδή, γιατί η Βασίλισσα σιγά σιγά όταν πάει για σμινουργία αρχίζει να μειώνει το γόνο της. Τώρα, στο πλαίσιο που βρισκόμαστε, διαπιστώνω ότι είναι ελαφρύ αρκετά αυτό το πλαίσιο, δηλαδή το σηκώνω και ζήτημα να είναι ένα κιλό σε βάρος. Το γεγονός ότι είναι ένα κιλό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ γόνο και πολύ λίγα μελάτια γύρω-γύρω. Δηλαδή, όσο προχωράμε στο κέντρο του μελισιού, αυτό αρχίζει να καταναλώνει σχεδόν όλα τα μελάκια του και να το μετατρέπει όλο σε γόνο. Είναι ο τρίτος μεγάλος γόνος που βρίσκουμε μέχρι στιγμής και έχει γεννήσει όλο αυτό εδώ το μήκος. Γενικά, όπως σας έχω πει, στο κέντρο ένα μελίσι βάζει τους γόνους του και αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ αυξημένη, και στις άκρες βάζει τα μέλια και τις γύρες. Δηλαδή στο κάτω μέρος έχουμε τις γύρες, στο πάνω μέρος έχουμε τα μέλια, και έτσι έχουμε μια πολύ όμορφη διάταξη που, αν γνωρίζουμε τα μυστικά της, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για να αυξήσουμε την ανάπτυξη των μελισσιών. Π.χ. αν δούμε πολλές γύρες, τα μελίσια μας να έχουν μπλοκάρει από γύρες, ο χειρισμός που είναι πιο αποδοτικός είναι να βάλουμε γυριοπαγίδες έτσι ώστε να τα ξεμπλοκάρουμε, και να ξέρετε ότι όταν βάζουμε γυριοπαγίδες στα μελίσια δεν έχουμε και τάση για σμινουργία. Εδώ που καπνίζω αυτή τη στιγμή, καπνίζω μόνο τις γωνίες για να μην υπάρχουν μέλισσες όταν ενώνουμε τα πλαίσια, για να μην σκοτωθεί καμία μελισσούλα και να είναι ήρεμες. Κοιτάξτε πόσο ωραία δουλεύουν σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη ημέρα η σημερινή. Το βλέπετε κι εσείς πόσο ωραία το κοιτάζουμε αυτό το μελισσάκι. Και εδώ έχουμε γόνο, χωρίς να το κοιτάξω καν. Εδώ έχουμε ένα πλαίσιο από άκρη σ' άκρη που έχει αυγό. Παιδιά, εγώ βλέποντας αυτό το πλαίσιο τώρα που είναι όλο αυγό, καταλαβαίνω γιατί δεν γεννήθηκε το άσπρο πλαίσιο που είδαμε πριν λίγα λεπτά. Θυμάστε ένα πλαίσιο που ήταν χτισμένο, καλοχτισμένο, και δεν το γέννησε η Βασίλισσα. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι η Βασίλισσα επέλεξε να γεννήσει πρώτα αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι όλο με αυγό ημέρας, όπως σας δείχνω και στο βίντεο, και δεν πρόλαβε να γεννήσει και το άλλο πλαίσιο, γιατί υπάρχει γόνος και στο κάτω μέρος, παιδιά. Δηλαδή, το μελίσι μας γεννάει πάνω και κάτω ταυτόχρονα. Το αισθάνομαι αυτό. Σίγουρα η Βασίλισσα έχει ανέβει πάνω τώρα, φαίνεται αυτό, αλλά υπάρχουν γόνοι και στο κάτω μέρος, γιατί το μελίσι αυτό ανέβηκε πρόσφατα στο πάτωμα. Είναι εκπληκτικό, παιδιά, αλλά είναι η πρώτη μέρα που υδρώνω στα μελίσια μου, και ο λόγος είναι ότι κάνει πολύ ζέστη. Προσπαθώ να σας μεταφέρω και εσάς την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μελισσοκομείο μου. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο πλαίσιο για να δούμε τι συμβαίνει, δηλαδή τι έχουμε. Έχουμε γόνο, αλλά πιθανόν να έχουμε σφραγισμένο ή ασφράγιστο. Λοιπόν, εδώ έχουμε σκουλικάκι το οποίο τώρα μεγαλώνει. Παιδιά, κάτι το οποίο επίσης βλέπω αυτή τη στιγμή και σας τα λέω ένα-ένα για να τα καταλαβαίνετε κι εσείς. Είδαμε ότι το προηγούμενο πλαίσιο ήταν γεμάτο με αυγό ημέρας, και εδώ βλέπω γόνο ο οποίος είναι σκουλικάκι. Δηλαδή έχουμε πολλούς ανοιχτούς γόνους, πράγμα που σημαίνει ότι η Βασίλισσά μας γεννάει με πάρα πολύ αυξημένο ρυθμό και δεν έχει μέρες που ανέβηκε στο πάνω μέρος. Εδώ το έχουμε γεννημένο όλο και σφραγισμένο. Το γεγονός ότι έχουμε τόσους γόνους σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να δώσουμε στην Βασίλισσα χώρο για να γεννήσει. Αν γίνεται να δώσουμε χτισμένο πλαίσιο εδώ πέρα μέσα, είναι το ιδανικό, αν και έχει ήδη ένα χτισμένο που σας έδειξε και πριν. Τώρα αυτή την περίοδο, παιδιά, δίνουμε κυρίως άχτιστες κυρίθρες. Μας έχουν τελειώσει οι χτισμένες που είχαμε στα μελίσια μας. Εμείς χρησιμοποιούμε από την αρκαδική μελισσοκομεία, θα σας τις δείξω
της κυρίθρας. Και αυτό το μελίσι έχουμε εδώ έναν πολύ ωραίο εκολαπτώμενο γόνο. Ο εκολαπτώμενος γόνος, όπως σας έχω πει παιδιά και σε προηγούμενα βίντεο, είναι ο ιδανικός για να φτιάξουμε παραφιάδες επί τόπου, εφόσον έχουμε νεαρές μέλισσες οι οποίες εκολάπτονται την ίδια στιγμή. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε πάρα πολλές νεαρές μελισσούλες και είναι πραγματικά φοβερή εικόνα. Η Βασίλισσα δεν πρόλαβε να το γεννήσει ακόμα το κέντρο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσα πολλά πλαίσια ταυτόχρονα και βιάζεται να γεννήσει όσο περισσότερο μπορεί. Να ξέρετε ότι αυτή την περίοδο, παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό, διαθέτουμε παραφιάδες σε νέους μελισσοκόμους, παραφιάδες με υλικό από αυτά τα μελίσια που είναι πολύ δυνατά, δηλαδή νέα μελίσια με πολύ καλή γένα και αυξημένους γόνους αυτή την περίοδο, και φυσικά με τα μελάκια τους στην άκρη. Όποιος μελισσοκόμος είναι κοντά στην περιοχή του Αγρινίου μπορεί να μιλήσει μαζί μου, έχω στοιχεία επικοινωνίας κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να προμηθευτεί μελίσια και να τον βοηθήσω για τα πρώτα του βήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν γόνο εκολαπτώμενο, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικός γόνος, και τον αφήνουμε στην άκρη. Όπως το κόβω εδώ, παιδιά, μόλις φτάσαμε στον 1, 2, 3, 4, 5, 6, στον έκτο γόνο φτάσαμε μέχρι στιγμής, που 6 γόνοι είναι αρκετοί, όπως σας έχω πει, για να ανεβάσουμε πάτωμα αυτή την περίοδο. Θέλουμε οπωσδήποτε το μελίσι μας να έχει συνεχώς χώρο για να μην αναπτύξει τάση για σμινουργία. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να κρατήσουμε αυτά τα μελίσια όσο το δυνατόν περισσότερο δυνατά για να πάνε στην ανθοφορία ή μελιτοφορία, στον έλατο π.χ., με τη μέγιστη δύναμη που μπορούν. Εδώ έχουμε γύρες και μελάκια, παιδιά. Μια εξαιρετική εικόνα πλαισίου. Εδώ έχουμε τις γύρες και τα μελάκια μας και εδώ έχουμε σφραγισμένο μέλι. Το μελίσι δεν γέννησε στην άκρη. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Λοιπόν, κάτι που δεν σας έδειξα και θα το κάνουμε τώρα μαζί. Για να ανεβάσουμε πάτωμα, τρίτο πάτωμα, θα πρέπει να διαλέξουμε έναν γόνο. Δεν θα ανεβάσουμε δύο γόνους σε αυτό το μελίσι, γιατί όπως είδαμε είχε 6 γόνους, δηλαδή δεν είχε πολλούς για να πάρουμε δύο. Θα πάρουμε έναν, το οποίο είναι και το ιδανικό για να βοηθήσουμε αυτό το μελίσι. Θα διαλέξουμε έναν γόνο, π.χ. αυτόν εδώ που είδαμε πριν. Ναι, αυτόν εδώ το γόνο θα τον πάρουμε να τον βάλουμε στο πάτωμα. Θα τον διαλέξω εγώ, θα τον βάλω στην άκρη μου εδώ. Και τώρα θέλουμε να στήσουμε το μελίσι μας αυτό όπως είναι καλύτερα. Θυμάστε που εδώ στην ακρούλα είχαμε δύο κυρίθρες, οι οποίες ήταν η μία με μέλι και η μία χτισμένη. Την μία χτισμένη θα την πάρουμε από την άκρη που ήταν και θα τη βάλουμε εδώ. Βασικά όχι εδώ, θέλουμε να τη βάλουμε ανάμεσα από γόνους. Τη βάλουμε εδώ. Ανάμεσα από δύο καλούς γόνους. Μία χτισμένη κυρίθρα ανάμεσα από δύο καλούς γόνους. Λοιπόν, πρώτο πλαίσιο αυτό. Μετά εδώ, όπως είδαμε παιδιά, εδώ είχαμε μία χτισμένη κυρίθρα που η Βασίλισσα δεν πρόλαβε να την γεννήσει. Εμείς θα βάλουμε εδώ άλλη μία κυρίθρα. Εδώ, ανάμεσα από δύο γόνους, παιδιά, πάντα το προσέχουμε αυτό. Λοιπόν, βάζουμε μία άχτιστη κυρίθρα εδώ ανάμεσα από δύο γόνους για να απασχοληθεί το μελίσι με το χτίσιμο κεριού. Αυτή τη στιγμή το μελίσι φέρνει πολλές προμήθειες από την πορτοκαλιά, οπότε δεν χρειάζεται να τροφοδοτήσουμε. Αν ένας μελισσοκόμος βλέπει ότι τα μελίσια του δεν φέρνουν πολλά μέλια, είναι στο όριο, μπορεί να δώσει κάποια μέλι με σιρόπι, π.χ. μισό κιλό, ούτως ώστε το μελίσι να βοηθηθεί και να χτίσει πιο γρήγορα την κυρίθρα. Η κυρίθρα αυτή που βλέπουμε είναι αρωματική, τώρα που τη μυρίζω είναι πολύ αρωματική. Τη χτίζει πολύ γρήγορα το μελίσι και είναι από την Αρκαδική Μελισσοκομεία, όπως σας είπα. Τη βάζουμε ανάμεσα από δύο γόνους. Και στο ακρινό πλαίσιο, στην άκρη δηλαδή, βάζουμε τα μέλια όπως ήτανε. Θυμάστε το πλαίσιο το βαρύ που ήτανε 2 κιλά, το βάζουμε στην ακρούλα, εφόσον τα μέλια θα τα χρειαστεί το μελίσι μας για να τα ταΐσει στο γόνο. Τώρα το επόμενο βήμα μας είναι, αφού έχουμε κρατήσει έναν γόνο, έχουμε κάνει ήδη κοσάρι το μελίσι, το βάλαμε δηλαδή, το συμπληρώσαμε όλα τα πλαίσια, και το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε το πάτωμα. Πάμε να τοποθετήσουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει το πάτωμα στο μελίσι, το τρίτο πάτωμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι καθαρός χειρισμός για πρόληψη κατά της μινουργίας, και γιατί την επόμενη περίοδο έχουμε σκοπό να μεταφέρουμε τα μελίσια μας στον έλατο. Αν θυμάστε καλά, στην αρχή είχαμε κρατήσει ένα πλαίσιο, πριν λίγο βασικά, κρατήσαμε ένα πλαίσιο με σφραγισμένο εκολαπτώμενο γόνο, το οποίο το βάζουμε στο κέντρο.
Σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι έβαζα τα πλαίσια στην άκρη και όχι στο κέντρο. Ο λόγος που το έκανα ήταν επειδή στα μελίσια είχαν ανάγκη από τροφή, οπότε ήμουν αναγκασμένος να βάζω στην άκρη, τους έβαζα στο κέντρο, στην άλλη μεριά που έμενε, να έβαζα την τροφή στο κάτω μέρος για να την παίρνει κατευθείαν το μελίσι. Τώρα συμπληρώνουμε με άχτιστα. Έχω φέρει 4 άχτιστα, βάζουμε ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη και συμπληρώνουμε άλλα 2 πλαίσια. Βάζουμε και άλλο ένα. Και άλλο ένα. Και το μελίσι μας, δουλεύοντας στην εξωτερική ανθοφορία, μπορεί να χτίσει αυτές τις κυρίθρες. Να ξέρετε ότι η παραγωγή κεριού έχει πολύ μεγάλες ανάγκες σε τροφές, οπότε το μελίσι μας θα μπορούσαμε εναλλακτικά να το τροφοδοτήσουμε για να έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αλλά ο χειρισμός που λειτουργεί καλύτερα για πρόληψη κατά της μυρουργίας είναι βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τρίτο πάτωμα και αν μπορούμε, δίνουμε και λίγη τροφή για να μπορέσει το μελίσι να ανταποκριθεί. Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα του κάθε μελισσοκόμου. Εγώ, επειδή 10 Μαΐου έχω σκοπό να μεταφέρω τα μελίσια στον Έλατο, δεν δίνω κάποια τροφή, ούτως ώστε τα μελίσια να έχουν αλλάξει όλες τις τροφές μέσα και να είναι όλο καινούριο το μέλι που έχουν μέσα τους. Αυτό που σας είπα και πριν, όποιος μελισσοκόμος ενδιαφέρεται για καινούρια μελίσια παραφιάδες με πολύ καλό γενετικό υλικό και μπόλικο γόνο, μπορεί να έρθει στο μελισσοκομείο μου να επιθεωρήσουμε μαζί τα μελίσια και να διαλέξει αυτά που του αρέσουν περισσότερο. Η περιοχή που μένω είναι στο Αγρίνιο και όποιος μελισσοκόμος ενδιαφέρεται, επικοινωνεί μαζί μου με τα στοιχεία που δίνω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί να ξέρετε είναι ο μόνος τρόπος να μας βοηθήσετε και να μας δείξετε ότι αυτά τα βιντεάκια που κάνουμε είναι χρήσιμα για εσάς. Κάνοντας μια εγγραφή θα με βοηθήσετε πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα πάλι, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.